Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να ξεκινήσουμε από δίκαιη μετάβαση, να ξεκινήσουμε από πανεπιστήμιο. Η οποία μόνο δίκαιη δεν είναι βέβαια η μετάβαση. Αυτό το λένε όλοι, αλλά τελικά το τι θα γίνει, ούτε καν αυτοί που για μας ευνοούνται. Αυτό δεν το λένε ούτε αυτοί που για μας ευνοούνται, δηλαδή Κοζάνη και Φλόρινα. Ναι, φυσικά, γιατί όταν κερδίζεις από κάτι και το βλέπεις εμπράκτωση, προφανώς πας να σκαλίσεις την ιστορία, είναι λογικό. Αλλά αν θέλετε να σχολιάσουμε λίγο αυτό για ένα λεπτό. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, γιατί έγινε αυτό, γιατί η Δυτική Μακεδονία τελικά είναι Κοζάνη και Φλόρινα. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η λογική με την οποία συντάχθηκε το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης για την επόμενη μέρα της απολιγνητοποίησης έχει να κάνει με κέντρο βάρους κυρίως στις περιοχές που είχαν λιγνητικές μονάδες. Εδώ όμως είναι και το μεγάλο λάθος. Διότι τόσα χρόνια, ναι μεν εμείς ως Καστοριά ή ως Γρεβενά, δεν απολαμβάναμε τίποτα από όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται, που λεγόταν λιγνητικές μονάδες, άρα θέσεις εργασίας, ειδικό πόρο ανάπτυξης κ.ο.κ. Ίσα ίσα μας ανέβαζε πάρα πολύ τον μέσο όρο εισοδημάτων κατά κεφαλήν με αποτέλεσμα να χάνουμε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα στην περιφέρεια. Από την άλλη τώρα λοιπόν που πάμε στην επόμενη μέρα και κλείνουν σιγά σιγά οι ελληνικές μονάδες, το οποίο για μένα είναι επίσης πολύ βιαστικό, είναι μια άλλη κουβέντα που θα την κάνουμε αν θέλετε. Από εκεί και μετά όμως φαίνεται ότι εμείς δεν ακολουθούμε, δεν μπαίνουμε στο ίδιο τρένο με την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική παράβλεψη της σημερινής κυβέρνησης, του σχεδίου του οποίου συνέταξε ο αρμόδιος για την Δυτική Μακεδονία. Και θεωρώ ότι με λίγα σχετικά λεφτά θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και η Καστοριά και τα Γρεβενά. Μάλιστα. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντική η παράβλεψη που έχουν κάνει στο κομμάτι. Πιστεύεις ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα μπορεί να εξελιχθεί προς το θετικότερο στην πορεία ή πάει και έκλεισε το παραμύθι? Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι. Νομίζω ότι τελείωσε, έκλεισε. Τελείωσε. Μάλιστα. Ναι. Κλείνουμε αυτό το θέμα λοιπόν. Πάμε πανεπιστήμιο, που είναι επίσης πολύ πολύ πρόσφατο. Ο νέος νόμος που έρχεται, ο νόμος Κεραμέως για την ανώτατη παιδεία με τις βάσεις αγωγής και τα λοιπά, φαίνεται και το λένε όλοι, το λένε οι Πριτάνης και των δικών μας περιφερειακών πανεπιστημίων, με την ευκαιρία να πούμε και ένα μπράβο σε αυτό το σημείο. Συγγνώμη για την παρένθεση λίγο Θωμά, αλλά πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί είσαι απόφυτος του δικού μας πανεπιστημίου εδώ, έτσι δεν είναι? Να πούμε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη διάκριση για τους καθηγητές του πανεπιστημίου μας, οι οποίοι είναι στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου με βάση το ερευνητικό τους έργο. Να πούμε ότι η χαρά καλογυρά του κοσμήτορας της Καστοριανής Σχολής Θετικών Επιστημών είναι μία από αυτούς, όπως και ο Πρίτανης, ο κύριος Θόδωρος Θεοδουλίδης. Άρα λοιπόν, να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι σπουδαίες διακρίσεις. Δικοί μας καθηγητές του Πανεπιστημίου μας να είναι στους κορυφαίους, 9 καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, στους κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου. Συγχαρητήρια λοιπόν, γιατί εγώ την κυρία Καλογερά την ξέρω και χρόνια τώρα και είναι μια εξαιρετική περίπτωση και ανθρώπου και επιστήμονα. Ακριβώς. Εδώ όμως λένε όμως τώρα Θωμά, και άκουσε εσύ τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες μετά και την περίφημη σύσκεψη, ότι σιγά σιγά θα αποδυναμωθεί τόσο, μάλιστα η κυρία Τελεγιορδίου προέβλεψε ότι στο τέλος θα μείνουν και 11 τμήματα, τα οποία θα πάνε και Κοζάνη να συγχωνευτούν, θα φύγουν όλα από παντού. Θέλω να πεις αν είσαι τόσο απεσιόδοξος, δεν ξέρω, αλλά επειδή το ζήσες αυτό το θέμα και μάλιστα σε χρόνια που το Πασόκ, το θυμηθήκαμε το Πασόκ και κάναμε αναφορά και στον Φίλιππο Πετσαλνικό, που ήταν αυτός που έφερε και τα τμήματα. Το κάναμε αυτό γιατί ο κ. Τζικαλάγιας είπε και στη σύσκεψη ότι το Πασόκ του 80 έφερε την καταστροφή στην ανώτατη παιδεία και αυτά τραβάμε σήμερα. Βεβαίως απάντησε η κυρία Τελεγιορίδου, υπερεσπιζόμενη και εκείνη την περίοδο βεβαίως, αλλά και ότι εκείνη την περίοδο, χάρη σε εκείνη την περίοδο, έχουμε τουλάχιστον αυτά που έχουμε σήμερα στην Καστοριά. Πάμε στο σχολείο σου. Κοιτάξτε, το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο δεν λύνεται καταρχάς με μια κουβέντα 5 λεπτών. Από τη μία υπάρχει το ζήτημα ότι δεν είναι δυνατόν να παράγουμε επιστήμονες, να παράγουμε ας πούμε από φύτους μαθηματικής σχολής
δεν μιλάω για την Καστοριά. Έβλεπα, ας πούμε, το καλοκαίρι όταν βγήκαν οι βάσεις στο μαθηματικό της ΣΑΜΟ με 3.000 μόρια. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να παράγουμε αρχιτέκτονες στη χώρα με 8.000 μόρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι δομικό, είναι δομικής φύσεως. Δεν ξέρω κατά πόσο εσείς θα εμπιστευόσετε έναν αρχιτέκτονα ο οποίος πέρασε με 8. Αντιλαμβάνεστε τι λέω, είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική οικονομία, μην έχοντας πολλούς τρόπους παραγωγής και εισαγωγής συναλλάγματος, ανακυκλώνει τα κεφάλαια της εσωτερικά. Δηλαδή, είναι μια κρατικοδίαιτη οικονομία η οποία προσπαθεί με εσωτερικές μετακινήσεις και με εσωτερικές τοποθετήσεις ιδρυμάτων να κάνει οικονομίες κλίματος. Ναι. Αυτό συνέβαινε μια ζωή στην Ελλάδα. Ναι. Και παίζει ρόλο μεγάλο για επαρχιακές πόλεις μικρές, όπως είναι η Καστοριά, όπως είναι η Φλόρινα. Παίζει μεγάλο ρόλο. Διότι στείνεται μια ολόκληρη οικονομία γύρω από αυτό το κομμάτι. Από εκεί μετά μπορώ να σας πω ότι είναι σημαντικό να καταλήξει το Υπουργείο στον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγονται οι εξετάσεις. Αν τελικώς η βάση του 10 θα είναι αυτή ως σταθερή βάση. Θα μπορούν και οι σχολές να βάζουν τις δικές τους βάσεις, θα βγαίνει με έναν τρόπο αυτό όλο. Ακριβώς. Δεν θα είναι παντού το 10. Αλλά, ναι, αλλά να ξέρουμε και τον ακριβή αριθμό εισακταίων, ξέρετε. Γιατί μεγάλο ζήτημα είναι και ο αριθμός εισακταίων. Διότι εάν διπλασιάσουμε, αν θέλετε, τους εισακταίους και κρατήσουμε το 10, επί της ουσίας δεν πετυχαίνουμε κάτι. Επί της ουσίας δηλαδή θα είναι το ίδιο πράγμα, απλά θα έχουμε πει ότι βάλαμε βάση 10. Ή αν βάλουμε θέματα με πολύ μεγάλη ευκολία. Με 10 ναι, παίζει ρόλο η κάθε χρονιά, βέβαια. Παίζει ρόλο η κάθε χρονιά πια θα είναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το 10 μετά το πιάσει πάρα πολλοί κόσμοι. Άρα και αυτό είναι σχετικό. Το ζήτημα άλλο για μένα, κύριε Νατσούλη, είναι ότι πότε θα πάρει μια γενναία απόφαση το ελληνικό κράτος, και αυτό που σας λέω δεν αφορά τώρα την κυβέρνηση μόνο, αλλά αφορά και φυσικά και αυτή, γιατί αυτή είναι η σημερινή κυβέρνηση. Τα τελευταία όμως 20 χρόνια, και να χρηματοδοτήσει σοβαρά πρώτον την έρευνα και δεύτερον τα ιδρύματα τα οποία θα πρέπει να έχουν δομή και να παράγουν από φύτους οι οποίοι θα είναι πραγματικά μορφωμένοι και σε άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. Κατά την άποψή μου, γιατί δεν είναι μόνο, ξέρετε, το ζήτημα πλέον της επικαιρότητας το 10 η βάση, αλλά είναι και το ζήτημα το οποίο μπαίνει για τη φύλαξη των πανεπιστημίων. Ναι. Όπως βλέπετε, αυτές τις μέρες συζητιέται πάρα πολύ έντονα. Ναι, είχαμε αντιδράσεις από φοιτητικούς συλλόγους. Κατά την άποψή μου, τα πανεπιστήμια μας πρέπει να φυλάσσονται. Αχα. Βεβαίως. Mm-hmm. Και το λέω και σας το λέω εν τιμή, διότι αυτό ήταν ένα νομοσχέδιο. Ότι ο κύριος Αναστασίου ήταν και πρόεδρος των φοιτητών Καστοριάς όταν ήταν ο ίδιος εδώ στο δικό μας ίδρυμα. Έτσι. Και, ήταν πρόεδρος και σας των το λέω έτσι ακριβώς και σας το λέω διότι αυτός ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε περάσει το 2010 με Υπουργό Παιδείας την κυρία Διαμαντοπούλου για την φύλαξη των πανεπιστημίων, όπως και για την άρση του ασύλου όταν τελούνται ποινικές πράξεις και ποινικά δικήματα. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουμε πλέον ως κοινωνία, να τα αφήσουμε πίσω και να είναι αυτονόητα. Δηλαδή, ναι, λογικά η αστυνομία θα βρίσκεται εκεί όχι για να φυλάει τους φοιτητές, αλλά την παρανομία. Ακριβώς. Και την παραβατικότητα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Και να είστε σίγουρος, κύριε Νατσούλη, ότι τα περιφερειακά ιδρύματα, ας πούμε το ίδρυμα της Καστοριάς ή και άλλων επαρχιακών πόλεων, δεν έχουν ζητήματα. Κανένα τέτοιο. Το έχουμε πει αυτό και η ιστορία αυτή αφορά 4-5 πανεπιστήμια της χώρας. Σας το λέω εγώ που το έζησα από μέσα. Τουλάχιστον τότε δεν είχαν, θεωρώ και σήμερα δεν έχουν. Mm. Αλλά από την άλλη, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο να μπαίνει όποιος θέλει σε ένα χώρο ιδρύματος, να καταλαμβάνει το χώρο ή να καίει ή να ρημάζει. Να το ρημάζει και να τα πληρώνει ο Κοσμάκης όλα αυτά. Αυτό φυσικά πρέπει να τελειώσει οριστικά. Είναι αστείο, είναι ανόητο. Δεν μπορώ να ακούω τις αστειότητες περί διακίνησης ιδεών και περί ελευθερίας λόγου. Δεν σταμάτησε κανένας και δεν απέτρεψε κανέναν να μιλήσει ελεύθερα ή να κάνει ελεύθερα έρευνα και να αποδείξει την έρευνά του και να την παρουσιάσει. Άρα λοιπόν να λειτουργούν τα ιδρύματά μας στη χώρα ως άνδρο, αν θέλετε, παραβατικότητας και ασχημιών είναι άσχημο, είναι πολύ κακό πράγμα. Άρα λοιπόν στη βάση συμφωνείτε εκεί στο κοινάλ με αυτό το νόμο, είναι σημαντικό, η βάση από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Είναι σημαντικό να χρηματοδοτήσουμε σοβαρά τα πανεπιστήμια μας, γιατί η βάση από μόνη της δεν λέει κάτι. Σας είπα και πάλι, αν ο βαθμός ευκολίας των θεμάτων το ονοματεπώνυμο πιάνει 10, τότε θα πιάσουν όλη τη βάση. Αυτό δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να συμφωνήσουμε στο βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, να συμφωνήσουμε στον αριθμό των εισακταίων και το σημαντικότερο για μένα να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει κάποια στιγμή να χρηματοδοτηθούν γενναία με προσωπικό, με υλικοτεχνική υποδομή τα πανεπιστήμια μας. Ωραία.
Κλείνουμε και αυτό το θέμα. Πάμε σε ένα σημερινό. Χθες το βράδυ βγήκε το ΦΕΚ για το επίδομα θέρμανσης. Θετικό το ότι φέτος έχουμε επιδότηση της θέρμανσης και για, εκτός από πετρέλαιο, και για αέριο, όσοι τουλάχιστον έχουν τις δεξαμένες τους, και για πέλετ και για ξύλα, για όλους τους τρόπους. Απόλυτα θετικό. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε όμως με τους πίνακες που βγήκαν χθες, τα χρήματα που τελικά παίρνουμε φέτος είναι λιγότερα από πέρσι. Αυτό είχαμε ακούσει για τα 600 και τα λοιπά. Αυτό αλλά... όμως δεν έχει σχέση με το αν θα έπρεπε να επιδοτηθεί και το πέλετ και το αέριο. Το επίδομα θέρμανσης λέγεται επίδομα θέρμανση γιατί επιδοτεί τη θέρμανση, όχι το πετρέλαιο. Σωστό. Το επίδομα πετρελαίου. Ναι, σωστό. Λοιπόν, αυτό όμως που λέτε τώρα έχει να κάνει με το γεγονός ότι προφανώς η σημερινή κυβέρνηση έκοψε κονδύλια που είχαν να κάνουν με το επίδομα θέρμανση. Μάλιστα. Γι' αυτό και πέφτει λιγότερο κατά κεφαλήν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είχαν δημιουργηθεί όμως, κύριε Αναστασίου, προσδοκίες. Λέγαμε για 600, 650, διαφημίστηκε πάρα πολύ αυτό το 600-650 και ξαφνικά βλέπουμε ούτε τα μισά. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό νομίζω αρμοδιότερος να σας το εξηγήσει να ζήσετε καλά γι' αυτό και εγώ. Η λύση για αυτό το θέμα στην Καστοριά ποια είναι, κύριε Αναστασίου? Τελικά το αέριο που θα έρθει είναι μια, θα λέγαμε, καλή λύση πάνω σε αυτό το κομμάτι, ή όταν θα έρθει το αέριο στην Καστοριά θα έχουμε τα ίδια με φόρου στον φόρο και επί φόρου συν τον φόρο? Είναι καλό το ερώτημά σας, αλλά αυτό πάλι δεν μπορώ να σας το απαντήσω, υπό την έννοια ότι μπορεί σε μερικά χρόνια, βλέποντας το γενικό κράτος, την τακτική κυβέρνηση, βλέποντας ότι ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του και την κατανάλωσή του στο αέριο και ότι χάνει πάρα πολλά από τα εισοδήματα και από τους φόρους του πετρελαίου, να βάλει φόρους στο αέριο. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω όμως αυτό. Είναι μακρινό. Βεβαίως όμως για την Καστοριά είναι λύση η σύνδεση της περιοχής μας με το αέριο. Όχι για όλο τον νομό, όχι για όλο τον νομό, για τρεις περιοχές. Καστοριά, Άργος, Μανιάκη. Αρχικά. Για την Καστοριά, το Άργος, το Μανιάκη. Διότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν χρειάζεται ο υπόλοιπος νομός, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Προφανώς είναι αναγκαίο, όμως τουλάχιστον αυτό γίνεται τμηματικά σε αυτή την περίπτωση. Όμως το αέριο στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ πιο φθηνό είδος πρώτης ύλης ως κάψιμο, ως ρητό, με αποτέλεσμα να μπορείς να κάνεις μικρότερους οικονομικούς προϋπολογισμούς οικογενειακούς και να μην δίνεις ένα κάρο λεπτά. Είναι κοφαντική η διαφορά των χρημάτων που χρειάζεται μια οικογένεια στην Καστοριά και μια οικογένεια στην Κοζάνη για να περάσει το χειμώνα. Μάλιστα. Είναι τεράστια διαφορά. Τώρα, πάμε και για δύο πράγματα από τους ακροατές μας. Πρώτον, είναι πάνω από 4-5 μηνύματα που ζητά να επανέλθει το όνομα Πασόκ. Είναι φίλοι της εκπομπής, τους ξέρουμε χρόνια. Είναι πραγματικά παραδοσιακοί του χώρου και δεν μπορούν ακόμη να καταπιούν αυτό το όνομα. Θέλουν Πασόκ. Αυτό είναι εύκολο να ξαναγυρίσει αυτό το όνομα ή αυτό είναι παρελθόν? Είναι εύκολο. Είναι εύκολο υπό την έννοια ότι αν πάμε θα σε το συνέδριο... Θα το θέλατε εσείς. Αν θυμάστε, εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που σας είχα πει και τότε δημοσίως ότι για μένα δεν είναι πρόβλημα το όνομα. Δεν ταυτίζεται... τα πρόσωπα είναι το πρόβλημα. Μία ζωή το πίστευα αυτό. Μία ζωή πίστευα ότι τα πρόσωπα υπηρετούν τις παρατάξεις, τα κόμματα και τις πολιτικές. Άρα ήταν λάθος που αλλάξατε το όνομα. Βεβαίως, δεν υπήρχε κανένας λόγος. Θέλω να πω, επειδή είμαστε και οι δύο φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά. Δεν κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Θα το αλλάξουμε το όνομα. Τι φταίει, το όνομα? Λογικό, ναι, θα το αλλάξουμε λογικό. Το όνομα. Όχι. Όχι, καλά, καλούτσικα πηγαίνουμε τώρα τελευταία. Να μην το παθιάσουμε, καλούτσικα πηγαίνουμε. Δεν κάνουμε όμως πορεία πρωταθλητισμού δεν που θέλαμε εμείς, που μάθαμε εμείς. Όχι, ναι, όχι. Δεν θα αλλάξουμε το όνομα του Παναθηναϊκού. Ήμουνα λοιπόν αυτή τη άποψη από την αρχή. Πεντακάθαρο. Υπάρχουν τώρα και μηνύματα για μια παλιότερη δήλωσή σας για τους μετανάστες. Και ρωτάνε εδώ οι φίλοι αν συνεχίζει να ισχύει αυτή η πρότασή σας. Βέβαια, τότε που το είπατε, νομίζω ότι ακούσατε και αρκετά. Για το κλειστό κέντρο μεταναστών που θα μπορούσε να βοηθήσει ως ένα βαθμό τουλάχιστον και στην ανεργία του τόπου. Χαίρομαι πάρα πολύ που το βάζετε το θέμα. Όχι μόνο την επαναφέρω τη δήλωση, νομίζω ότι είναι και αναγκαίο να γίνει. Δηλαδή, εγώ τι είπα? Εγώ είπα ότι... Θυμάμαι πρώτη φορά που μου το ανέφερε αυτό ο κ. Αναστασίου, βρεθήκαμε ένα βράδυ στο πάρκινγκ της Νομαρχίας, καλοκαίρι. Ακριβώς. Και θυμάστε τι εικόνα αντικρίζαμε στο πάρκο πίσω από την ΕΤΡΙΑ που λέμε. Ναι. Λοιπόν, αντικρίζαμε την εικόνα καραβάνια οι μετανάστες, οι οποίοι απλώναν τα ρούχα τους και κοιμόταν στα παγκάκια, το θυμάστε? Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι είπα? Είπα και λέω και ευχαριστώ που βάζετε το θέμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε ένα κλειστό κέντρο
ξαναλέω, κλειστό στην περιοχή μας. Κλειστό κέντρο σημαίνει φυλακή, έτσι, για να είμαστε καθαροί. Mm-hmm. Κλειστό κέντρο σημαίνει φυλακή. Σημαίνει ότι δεν βγαίνει κανένας από εκεί. Λοιπόν, για να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτό. Πρώτον, γιατί το ζήτημα είναι κυρίως μεταναστευτικό. Είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού, δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Mm-hmm. Πρώτον, να πετύχουμε τον περιορισμό των ροών από την περιοχή μας. Διότι αν έχουμε κλειστό κέντρο, να είστε βέβαιος ότι όσοι περνάνε για να πάνε Αλβανία και από εκεί Ευρώπη, γνωρίζοντας ότι εδώ υπάρχει κλειστό κέντρο, δεν θα περνάνε από εδώ. Ένα. Πολύ σημαντικό για μένα. Δεύτερον, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε κατά την άποψή μου να το ζητάνε και όλοι όσοι ασχολούνται στην Καστοριά με τον τουρισμό, την εστίαση και την παροχή υπηρεσιών. Ναι. Βεβαίως. Διότι αυτός που έχει ένα ξενοδοχείο στην Καστοριά, αυτός που έχει μια καφετέρια στην Καστοριά και θέλουμε να υποδεχτούμε σε μια μετά-COVID εποχή τουρίστες, τι είναι πιο ωραίο, ο τουρίστας που έρχεται στην Καστοριά να βλέπει ανθρώπους στα παγκάκια να κοιμούνται και να κάνουν μπουγάδα στο κέντρο της πόλης ή να μην βλέπει καθόλου αυτές τις εικόνες. Σε ένα απομονωμένο κέντρο κάπου σε κάποιο βουνό εννοείται. Με κλειστό κέντρο λοιπόν, με μια κλειστή φυλακή, αυτό είναι το προκεκά, δεν θα βλέπει λοιπόν τέτοιους ανθρώπους έξω. Ένα. Δεύτερον αυτό λίγο που σας είπα. Τρίτον, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε ανοιχτά στην Καστοριά κέντρα και σας πειράζει το κλειστό? Ναι, έχουμε. Τόσο καιρό δεν έχουμε, 3 χρόνια δεν έχουμε ξενοδοχεία. Αν και φαίνεται ότι το τελευταίο καιρό κάπως έχει μειωθεί ο πληθυσμός για κάποιο λόγο. Ναι. Τώρα μειώθηκε. Τώρα μειώθηκε διότι μειωθήκαν οι ροές. Ναι. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα ξανανοικιαστούν αυτά από την άνοιξη και να ξαναγεμίσουν. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχουμε ανοιχτά κέντρα κράτησης. Ανοιχτές δομές. Τα ξενοδοχεία που νοικιάζονται, ξέρει όλος ο νομός, όσοι με ακούν, οι δομές είναι ανοιχτές. Οι άνθρωποι βγαίνουν, πάνε βόλτα, παντσονίζουν, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ωραία. Αν λοιπόν έχουμε ανοιχτές δομές και σας πειράζει το κλειστό, αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν γίνει κλειστό κέντρο, δεν θα συνεχίσουν οι δομές οι ανοιχτές. Mm-hmm. Διότι ο κάθε νομός έχει συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών ανάλογα με τον μόνιμο πληθυσμό που έχει, τον οποίο μπορεί να δεχτεί. Ένα τέταρτο θέμα είναι το ζήτημα των προγραμμάτων των οποίων τρέχουν σήμερα το Ήλιος και η Εστία, έτσι λέγονται, από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο οποίο δίνουν τη δυνατότητα σε μένα, σε εσάς, να έχετε ένα σπίτι το οποίο το διαθέσετε προς ενοικίαση σε μετανάστες. Αυτό λοιπόν μπορεί να καταστεί ανεξέλεγκτο. Ξέρετε τι εννοώ? Ότι όλα τα ανίκιαστα, όποιος έχει ανίκιαστο, μπορεί να το δηλώσει και αν το σπίτι είναι σε καλή κατάσταση, να φέρουν μέσα οικογένεια μεταναστών. Μέσα στον αστικό ιστό της πόλης εννοώ. Αν όμως γίνει στην περιοχή μας ένα κλειστό κέντρο, ούτε αυτό θα ισχύει για την περιοχή μας, διότι θα έχει το κλειστό κέντρο τον απαιτούμενο αριθμό μεταναστών στην περιοχή μας. Όπως λοιπόν και ένα έκτο επιχείρημα δικό μου ήταν το εξής. Ότι αν γίνει ένα κλειστό κέντρο στην περιοχή μας, αφού θα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα και έχω κι άλλα να σας πω, ως πλεονεκτήματα σε σχέση με τις μεταναστευτικές ροές, ένα ζήτημα λοιπόν είναι ότι αυτό το κλειστό κέντρο θα προσλάβει από την πρώτη μέρα το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 190 αστυνομικούς υπαλλήλους ειδικούς φρουρούς με κριτήρια εντοπιότητας, συν όσοι από κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπό προσωπικό θα εργάζονται μέσα. Είναι λοιπόν ένα γκρόσο μότο, είναι λοιπόν 220-230 άτομα αυτό. Μιλάμε λοιπόν για 220-230 επί της ουσίας δημοσίους υπαλλήλους. Διότι δεν θα πληρώνουν τα κουμπίκια. Με σταθερό μισθό για την Καστοριά που πονάει, μάλιστα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, λύνοντας το ζήτημα, γιατί για μένα είναι μεταναστευτικό το ζήτημα, ξαναλέω, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Ναι, λέει όμως ο άλλος, μα η ανάπτυξη θα έρθει μέσα από το κέντρο, τη φυλακή των μεταναστών στην Καστοριά. Μα αυτό ονειρευόμαστε για την περιοχή μας ως ανάπτυξη. Ξαναλέω και το έχω πει τέταρτη φορά. Η πρότασή μου αυτή δεν αφορά τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής μας. Αφορά την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. Όμως, εάν μπορούμε, αντιμετωπίζοντας το μεταναστευτικό μας πρόβλημα στην περιοχή, παράλληλα, να δημιουργήσουμε και 250 θέσεις εργασίας, γιατί να μην το κάνουμε? Δεν τις χρειαζόμαστε? Γιατί λοιπόν η πρόταση αυτή δέχτηκε τόσα πειρά, αλήθεια? Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό μπορεί να σου το απαντήσουν όσοι το ξέρουν τα πειρά τους. Από εκεί και μετά όμως, εγώ σας λέω ότι θα το βρούμε μπροστά μας αυτό. Είμαι βέβαιος ότι θα το συναντήσουμε μπροστά μας το καλοκαίρι και πάλι. Και όσοι ξενωνήσαν τα πειρά τους, να απαντήσω στο απλό.
4-5 χρόνια τώρα δεν τους πειράζει οι ανοιχτές δομές και τους πειράζει η κλειστή δομή. Όταν λέμε κλειστή δομή, μιλάμε για μια φυλακή. Και δεν λέμε να γίνει, δεν λέμε να γίνει στο κέντρο της πόλης. Για να μην μπερδευόμαστε, δεν ξέρω τι έχει κάθενα στο μυαλό του. Το Υπουργείο βάζει τρία στάνταρ για να κάνει μια κλειστή δομή. Να έχει ρεύμα, νερό και άσφαλτο. Ο Δήμος Καστοριάς περίπου, ο Δήμος του Άργου Στολιστικού, ο Δήμος Νεστορίου, έχουμε πάρα πολλές εκτάσεις σε απομακρυσμένα μέρη, τα οποία θα μπορούσε να στηθεί μια προκάτ φυλακή, η οποία θα λύσει τα προβλήματά μας στην περιοχή. Και θα ενισχύσει και την ασφάλεια και θα ενισχύσει και τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής. Να πω, δεν σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι την πρότασή μου την υποστήριξε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριά. Και η Ένωση Συνορροφυλάκων. Αυτό ήθελα να πω την τώρα. Την υποστήριξε η Ένωση. Ναι, ναι, την υποστήριξαν άνθρωποι, την πρόταση. Ναι, 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 ναι. Διότι άνθρωποι μου τηλεφώνησαν αμέσως μετά. Ο κύριος Σωτονίδης συγκεκριμένα. Με συνεχάρη για την πρόταση. Και μου είπε ότι είναι η μόνη σοβαρή πρόταση αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Και ότι έτσι θα μπορούμε κι εμείς επιχειρησιακά να φυλάσσουμε την πόλη και τον νομό. Ναι, γιατί πολύ θα καλύτερα απελευθερωθούν δυνάμεις από αυτή την ιστορία. Ακριβώς. Γιατί θα προσθεθούν δυνάμεις ασφαλείας και βεβαίως είναι άλλο να έχεις, πώς να το πω, δεν μου αρέσει η λέξη, όχι η λέξη μαντρωμένους, είναι άλλο να έχεις κλεισμένους σε μια φυλακή τους παράνομους μετανάστες και άλλο να σου γυρίζουν στην πόλη και σε όλο τον νομό και να τους κυνηγάς στα χωράφια. Άντε όμως να είσαι δήμαρχος, περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης, αντιδήμαρχος και να βγεις να πεις τέτοια κουβέντα. Ξαναβγαίνεις. Γιατί ίσως υπάρχει ακόμη προκατάληψη στην Καστοριά. Κάντε μου μια χάρη. Διάβαζα προχθές τη συνέντευξη του δημάρχου στο Πανονές της Δράμας, ο οποίος πήρε προκεκά. Ναι. Γιατί δεν τον βγάζετε στο ραδιόφωνο? Δεν το είδα. Τι ακριβώς λέει? Βγάλτε αν θέλετε το δήμαρχο στο Παρανές τη Δράμα, στο ραδιόφωνο. Στο Παρανές τη Δράμα, μάλιστα. Ναι, το Παρανές. Βέβαια, είναι γνωστό γιατί έχει και κέντρο παρουσία στον στρατό. Ναι. Λοιπόν, βγάλετε τον άνθρωπο, αν θέλετε, και κάντε μια συνέντευξη να δούμε. Είναι ευχαριστημένο που πήρε το κέντρο? Είναι ευχαριστημένο που από το Δήμο του προσέλαβε 220 μόνιμου υπαλλήλου? Λειτουργεί καλά? Έχει προβλήματα? Βγάλετε τον να δούμε τι λέει ο άνθρωπο. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον και μα βάζετε ιδέε ωραίε τώρα. Νομίζω θα έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά θα έχει και κοινωνικό ενδιαφέρον. Διότι οι δύστιστοι, αν ακούσουν, θα το καταλάβουν. Γιατί εκεί λειτουργεί ήδη, αυτό λέτε. Ναι, βεβαίως λειτουργεί. Λειτουργεί. Βεβαίως. Μάλιστα. Κάντε μου τη χάρη, αν θέλετε, και βγάλτε τον να δούμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα. Είναι ευχαριστημένος. Έγινε καλά. Πήρε κόσμο από την περιοχή του. Κύριε Νατσουλή, οι εποχές είναι τόσο δύσκολες που όταν θα πάμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα, στη μετά-COVID εποχή, δεν ξέρουμε στην Καστοριά πόσα μαγαζιά θα ανοίξουν και πόσα δεν θα ανοίξουν. Να είμαστε ειλικρινείς. Μην κοιτάτε τώρα. Τώρα ακόμα δεν έχουμε ζήσει την μετά-κορονοϊό εποχή. Τώρα ακόμα ζούμε την κατάσταση της απόγνωσης και του πανικού μέσα στον κορονοϊό, την οποία επιδοτεί το ελληνικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τελειώσει αυτό, δεν είμαι βέβαιος πώς θα πάει οικονομικά η κατάσταση. Επομένως, 250 προσλήψεις, αντιμετωπίζοντας το μεταναστευτικό που για μένα είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, ξέρετε. Είναι 250 οικογένειες. Είναι 250 παιδιά τα οποία ενδεχομένως να φεύγανε, τα οποία θα μείνουν εδώ και θα έχουν σταθερό και μόνιμο μισθό. Ή είναι 250 παιδιά δικά μας τα οποία φύγανε και θα γυρίσουν πίσω στην πόλη μας. Με τις οικογένειές τους. Μάλιστα. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε μπροστά μας, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας ως ροές μεταναστευτικές. Και εγώ νομίζω με αυτή μου την πρόταση αντιμετωπίζουμε όλο το κομμάτι του μεταναστευτικού στην περιοχή μας, η οποία είναι και κριτική, άρα έχει ιδιαίτερο γεωγραφικό ενδιαφέρον, αλλά παράλληλα κερδίζουμε και κάτι. Μάλιστα. Αφού κερδίζουμε και κάτι, γιατί να μην το κερδίσουμε? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί να μην το επωφεληθούμε? Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν αλλάζει και επιμένω, και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε και άλλη συνέντευξη μόνο για το θέμα. Μόνο γιατί για το θέμα αυτό, πολλά τα... ακόμη και με ανθρώπους που έχουν πολύ αντίθετη γνώμη. Θα ήταν πολύ ωραίο να έχουν μια τέτοια συζήτηση. Βεβαίως καμία αντίρρηση. Βεβαίως καμία αντίρρηση. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Και εσείς, γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.